Μια χρονιά στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη. Υπάρχουν πολλά σενάρια για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης. Τι ισχύει, εσύ έχεις κάνει μια εικόνα, μια συζήτηση με το Μέγκα? Εγώ για την Ελένη και να ξέρω δεν θα σου έλεγα, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε την Ελένη. Για σένα τι ισχύει όμως, θα παραμείνει στο δυναμικό του Μέγκα? Είναι πάρα πολύ. Κοίταξε, αλήθεια, εγώ δεν μιλάω ποτέ ούτε για προτάσεις ούτε για το τι θα κάνω. Γιατί την έχω πατήσει. Τις ανακοινώσεις τις κάνουν τα κανάλια. Κανείς, ούτε οι δημοσιογράφοι, οι τηλεοπτικοί, οι μη τηλεοπτικοί, ούτε καν εμείς. Οι ανακοινώσεις γίνονται από τα κανάλια. Επίσης είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή έχουμε Νοέμβριο, έχουμε 7 μήνες μπροστά από μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει, δηλαδή να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά. Οπότε είναι, για να το πω πολύ ήπια, τουλάχιστον αγενές να συζητάμε για το τι θα κάνουμε του χρόνου. Έκανες και μια τηλεφωνική σύνδεση με τη Face Κορδά. Θα σε βλέπαμε ξανά να συνεργαζόσουν μαζί τη. Τηλεφωνική λες, α, που με πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, ξέρεις, δεν θέλω τώρα να ξεκινήσουμε αυτό με ποιον θα συνεργαστώ. Ναι, δουλειά είναι, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που τους έχω στην καρδιά μου. Με τη ΦΕ έχουμε μεγαλώσει μαζί. Πραγματικά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε μοιραστεί τα πάντα. Καλά, κακά, στεναχώριες, πίκρες, χαρές, πάρτι. Έχουμε τσακωθεί. Οπότε ναι, όταν νιώθεις άνετα με έναν άνθρωπο, είναι ευχής έργων να συνεργάζεσαι. Εγώ ήμουν παιδιά πλάτη. Ο Δημήτρης μίλαγε μαζί μου. Και ήμασταν πλάτη. Δεν βλέπαμε την είσοδο. Δηλαδή ήταν έτσι. Έτσι. Και από εκεί μπήκε ο Γιώργος. Και ο Δημήτρης ήταν εδώ, αλλά ήταν απορρεφημένος από εκεί. Γιατί είχαμε και τον Παπανότα από εκεί και μιλάγαμε. Τώρα δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε. Αλλά μπήκε ο Γιώργος Σοβλιάκα. Όχι, δεν λέγαμε αυτό. Θα την πω την αλήθεια, εγώ θα τον δώσω τον Δημήτρη τι λέγαμε. Σκεφτόμασταν ύφες για τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζ. Τον ευχαριστώ τον Κώστα, είναι φίλος μου και προσπάθησα να με καλύψει. Όντως μίλωσαμε με τον Κώστα, δεν είπε ψέματα. Είπε τη μισή αλήθεια. Δεν είναι κακό, δεν σχολιάστηκε παιδιά, εγώ δεν κρύφτηκα. Δεν το χαιρέτησα τον άνθρωπο και δεν θα τον χαιρετήσω. Δεν έχω αυτή, το έχω πει από την αρχή. Δεν έχω κάτι να πω με τον Γιώργο Λιάγκα. Θα έχει πικράνει λίγο η στάση του? Καθόλου. Προχωράμε. Τώρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φημολογείται κάθε χρόνο ότι θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη με το παλιό παραδοσιακό πρωινό που είχε και εσύ κάνει στο Μέγκα με επιτυχία πολλά χρόνια. Θα δούλευε μαζί του? Δεν θα είχα πρόβλημα να δουλέψω με κανέναν. Πραγματικά, όπως σου είπα, είναι δουλειά. Οπότε θα έβρισκα, σου ξαναλέω, τα κοινά σημεία. Αλλά ειδικά με τον Γρηγόρη, αν με ρωτάς για τον Γρηγόρη, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι από τα κεφάλαια της ελληνικής τηλεόρασης. Και μάλιστα από τους ανθρώπους, δηλαδή μιλάμε για τους τέσσερις μεγάλους, θα έλεγες, μέχρι τέσσερις είναι μεγάλους παρουσιαστές στην Ελλάδα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι τους ξέρουμε με το μικρό τους όνομα και νιώθουμε αυτή την οικειότητα. Τουλάχιστον ασέβεια να πω ότι δεν θα συνεργαζόμουν με έναν άνθρωπο όπως τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Σου λείπει το παλιό παραδοσιακό πρωινό, Δημήτρη? Όχι, κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα, είναι δουλειά. Ό,τι project και αν κάνουμε και σε ό,τι και αν εμπλεκόμαστε, είναι η μαγιά να βρούμε πώς μέσα από αυτό θα κάνουμε τους ανθρώπους που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν να περνούν καλά. Οπότε, αν τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, infotainment ή να μπαίνει και περισσότερο η ενημέρωση σε όλο αυτό, το ακούω. Αρκεί να το κάνεις με τον τρόπο που θες που σε εκπροσωπεί εσένα. Εγώ θα το έκανα με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει και ένα γέλιο, να βγαίνει και μια διασκέδαση. Αυτό δηλαδή που λέει και ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λέει ότι λείπει πολύ διασκέδαση. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Θέλω και την ενημέρωση, δηλαδή ενημέρωση όχι με σοβαροφάνεια και ψυχαγωγία χωρίς να γίνεσαι γραφικός.